Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Μαζαράκι, όπου σήμερα για την 12η αγωνιστική της Evolution οι Abaliers αντιμετωπίζουν τους Δαλάι Λάμα. Από τη μία οι Abaliers χωρίς νίκη μέχρι στιγμή στην σεζόν, 0 νίκες, 11 ήττες μέχρι τώρα. Όντρα στους Δαλάι Λάμα, οι οποίοι μετρούν 4 νίκες και 7 ήττες συνολικά. Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια άσχημη προσπάθεια από τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Πάμε να δούμε και λίγο τις πεντάδες, ενώ δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι τώρα. Σωτήρης Θάνος, Νίκος Θάνος, Κρητικός, Μανώλης και Πολυχρόνης από την πλευρά των Αμπαλίες, ενώ από την άλλη έχουμε Μασαλή, Μπέι, Μπαλατσό, Τζόλι και Τσιάρα στην πεντάδα των Δαλάι Λάμα, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Αριστερό λέει απάστοχο από τον Τζόλι. Πολυχρόνης. Στο πλάι αποφασίζει να εκτελέσει τελικά ο Σωτήρης Θάνος και θα ανοίξει και το σκορ με σουτ 3 ποντών. 3-0 λοιπόν το σκορ. Πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Χιάρας Μπέις αφήνει στον Τζόλι. Θα σηκωθεί εκείνος για 2 μέσα και αυτό το καλάθι πρώτο για τους Δαλάι Λάμα. 3-2 τώρα. Πέρασε από τα αριστερό λέει απ' για να σκοράρει ο Πολυχρόνης. Σκέλισε τελικά το φάουλ που θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Πρώτες βολές στο σημερινό μάτς για τον παίχτη των Abaliers. Μέσα η δεύτερη για το 4-2. Περάσουμε τώρα στην επίθεση με τον Τζόλι. Και πήρε ο Μασαλής. Δεν βγήκε η συνεργασία. Δεν ολοκληρώνεται όμως το κλέψιμο. Και πάλι Μασαλής φτάνει κοντά. Κύλησε μπάλα στο Στεφάνη. Κατέληξε εκτός. Η κατοχή τώρα είναι για τους άσπρους. Καθώς ο Μασαλής δεν μπορούσε να πάρει κάτι καλό από τη συγκεκριμένη φάση. Θάνος δίνει συνέχεια στο μάτς. Πάσα στη γωνία. Θέλει να περάσει ο Πολυχρόνης, στέκεται, εκτελεί για 2, δεν είναι καλό το σουτ. Δαλάι Λάμα τώρα στην επίθεση. Μπάλα μέσα στον Μπαλατσό, στο έδαφος ο αντιπαλός του, έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Το κέρδισε ο Κρητικός. Παραμένει στο 4-2. Ακόμα μια ανεκμεταλλευτή επίθεση για τους πράσινους. Μανώλης. Να περάσει ο Κρητικός, κλείστηκε. Θανός, η μπάλα έξω, στον έτερο Θάνο τον Σωτήρη, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. Αδύναμο το σουτ, δεν βρήκε ο Στεφάνη μπάλα και κατέληξε εκτός τελικά. 7 και 14. Ακόμα στο ρολόι, προσωπομένου, για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Και το σκορ στο 4-2 μέχρι στιγμής. Σουτ για 3 πόντους από τον Μπέι, δεν μπαίνει το καλάθι. Νίκος Θάνος. Όχι τώρα είναι ο Θάνος, με συγχωρείτε. Ο Πολυχρόνης του δώσε την μπαλά και τώρα θα παίξει ξανά στα δικά του χέρια. Πλησιάζει ο Πολυχρόνης, έπεσε πάνω του ο Μπαλατσός και έγινε το φάουλ. Ενώ θα προχωρήσουμε και σε μια αλλαγή τώρα η πράσινη με τον Νικολή να περνάει στο μάτς στην θέση του Μπαλατσού. Θάνος προσποιήσεις,
αλλά θα γίνει και το λάθος τελικά. Οργανώνει ο Τζόλης. Περάσει η πάσα για τον Μπέι. Στο έδαφος ο Θάνος, δεν υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται κανονικά η φάση με τον Μανώλη να μαζεύει το rebound και να κατεβάζει τώρα και την μπάλα για τους άσπρους. Μανώλης ο οποίος τσεκάρει τώρα τις επιλογές του. Σουτ για τρεις πόντους από τον κριτικό, δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Μπέις. Μπάλα στο κέντρο. Ο Τζόλης θα βρει έξω τον Τσιάρα. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης των Πρασίνων. Άστοχο το σουτ για 2. Ανανεώνει όμως η Δαλάη Κλάμα. Και πάλι θα πάρει ο Τσιάρας. Στο πλάι ο Τζόλης για 2 είναι το σουτ. Ούτε αυτό θα μπει όμως. Παραμένουμε στο 4-2. Άστοχες οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά του μάτς. Είναι το κλέψιμο εδώ από τον Τσιάρα, ο οποίος φεύγει στην άλλη πλευρά. Αφήνει έξω. Τζόλης και πάλι Τσιάρα στη γωνία. Νικολής, πέρασε κάτω από την μπασκέτα. Κάνε και βήματα όμως. Ακόμα μια ανεκμεταλλευτή επίθεση για τους πράσινους. Γενικά ακόμα μια ανεκμεταλλευτή επίθεση στο σημερινό παιχνίδι μέχρι τώρα. Χαμηλά έχουμε, έχει μείνει το σκορ. 5-13 μας απομένει για το φινάλι της πρώτης περίοδου και οι δύο ομάδες έχουν καταφέρει να σκοράρουν μόλις 6 πόντους. Τσιάρας φτάσε κοντά, σηκώθηκε και το έβαλε. 4 όλα. Μετά από αρκετή ώρα βλέπουμε καλά αυτό το μάτς. Κριτικός άφησε στον Πολυχρόνη. 10 δευτερόλεπτα. Ο Μανώλης θα το πάρει το σουτ. Μέσα είναι για 3 κιόλας. 7-4. Το τρίποδο στην αναμέτρηση αυτό μάλιστα. Και κύριος Μανώλη. Η φορά πήγε προς τα μέσα, έβγαλε έξω τελικά ο Πέστο Δαλάη Κλάμα, αλλά ήρθε και το καλάθι στην συνέχεια με το 7-6. Μια ψηλή πάσα, δεν μπόρεσε να την φτάσει ο κριτικός. Και έτσι περνάει αυτή η φάση. Μανώλης στον πάγκο τώρα για τους γηπεδούχους. Τσαμπαλής για πρώτη φορά στο μάτς. Τζόλης. Είναι τώρα ο Μασαλής, πάει από τα αριστερά, στέκεται. Έχει γίνει χαμηλά το φαουλ όπως λένε οι διαιτητές. Αλλά έτσι θα πάει στο πλάι, αυτό είναι και το πρώτο. Μόλις το πρώτο των Αμπαλιέρς. 3 υπενθυμίζω ομαδικά από την πλευρά των Δαλάη Κλάμα. Τσιάρας. Σουτ για 3 από τον Τζόλι. Δεν μπήκε μπάλα στο καλάθι, μάζεψε και ο Θάνος. Ποιος κατεβάζει κιόλας την μπάλα για τους Αμπαλιέρς. Πάλι μπάλα στον Θάνο. Ψάχνει επιλογές μπροστά του. Έχει τον Νικολή. Τρίποντο άστοχο από τον κριτικό. Γρήγορη επίθεση τώρα των Πρασίνων. Ο Νικολής δεν μπορεί να βρει στόχο. Όχι, με συγχωρείτε. Ο Μπέισταν. Φνιδιασμός τώρα εδώ για τους Αμπαλίερς. Γύρισε όμως εκεί με ωραία αντίδραση. Έκοψε ο παίκτης των Πρασίνων. Τσιάρας τώρα. Πήρε ο Μπέις. Νικολής παίρνει και εκτελεί αμέσως η μπάλα στο σίδερο. Περνάει και πάνω από τον ταμπλό. Και θα βρουν έτσι το καλάθι τώρα οι πράσινοι. Έχουμε και αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Γιαννούκας πέρασε στο μάτς. Πήρε την θέση του Μασαλή. Θάνος κατεβάζει. Τώρα!
Αλλά στον κριτικό σου για δύο μέσα θα το βάλει. 9-6 τώρα. Διαχειρώσεις κριτικού πάνω στο σύν 3 για Μπαλιέρς. Τσολής. Τυροτσιάρας. Θέλει να πάει κόντρα σε όλους. Θα κερδίσει το φάουλ. Φάουλ που είναι το δεύτερο των Ιδεδούχων. Βολές τώρα για τον παίχτη των φιλοξενούμενων. Ποιος έχει ευκαιρία να πάει το μάτς στον πόντο αν ευστοχής και στις δύο. Θα βάλει την πρώτη αρχικά. Βάζει και την δεύτερη. Για το 9-8. Πιέση ψηλά. Δεν δίνεται κάποιο φαουλ. Πάνω σου αφήνει έξω. Σαμπαλίσα εκτελέσει αδύναμο. Το σούτ ήταν και καλή άμυνα από τους Δαλάη Κλάμα, οι οποίοι έχουν ανοιχτό γήπεδο τώρα μπροστά τους. Τσιάρας προσποιείται, το οποίο θα φτωχίσει τελικά και θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του για το 9-10. 1-50 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Πολυχρόνης. Σαμπαλής έδωσε και πάλι στον Πολυχρόνη, καλάθι και φάουλ. 11-10 τώρα. Δεν έμειναν για πολλή ώρα μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Στη γράμμη τώρα ο Πολυχρόνης για την συμπληρωματική βολή. Θα τη χάσει όμως. Παραμένει το 11-10. Μπέι συζήτησε και πήρε. Γιαννούκας τώρα η μπάλα. Από εκεί δίπλα στον Τζόλι. Και πάλι μπέις για να σηκωθεί για τρεις. Δεν βρήκε ούτε καν στεφάνη προσπάθεια. Του ζητάει και αλλαγή ο μπέις. Ωστόσο έχουμε time out από την πλευρά των Δαλάη Κλάμα. Επιστρέψαμε μετά τη διακοπή για το time out των φιλοξενούμενων. Στο 11-10 υπενθυμίζω βρίσκεται το σκορ, 1-18 ακόμα απομένει για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Κατοχή είναι τώρα για τους Αμπαλιέρς. Ψάχνει συμπαίκτη ο Τσαμπαλής. Βάλα θα πάει μακριά στον Πολυχρόνη. Πλάτη ο Θάνος θα γυρίσει, δεν μπορεί να ευστοχίσει, ενώ θα γίνει και το φάουλ στην συνέχεια από τον Γιαννούκα, ποιος στην διεκδίκηση του rebound έπεσε πάνω στον κριτικό και συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά έτσι από την πλευρά των φιλοξενούμενων με βολές. Κρήτικος ευστοχή στην πρώτη, 12-10. Φάνει την δεύτερη. Είναι ο Τσιάρας το rebound. Μπάλα στον Γιαννούκα. Νικολής τσεκάρει τις επιλογές, αφήνει έξω. Κουνάκης στον Τσιάρα. Βρίσκει λίγο χώρο εκείνο και είναι εκτέλεση για δύο. Δεν είναι καλό το σύντο όμως. Πρόλαβε την μπάλα τελικά ο Τσιγκουνάκης, δεν ακολούθησε όμως κάποιος. Θάνος τώρα κάτω από την αντίπαλη ρακέτρα κόντρα σε δύο αντιπάλους. Ο έτερος Θάνος ο Σωτήρης θα εκτελέσει και θα το βάλει κιόλας. 15-10. Τελευταία 24 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο πάντα. Πέρασε ο Γιαννούκας με το lay-up, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 15-12. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους
και κρατάει ο Κρητικός. Στα 5 δευτερόλεπτα τώρα. Πέρασε η πάσα για τον Θάνο. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά και έτσι τελειώνει το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 15-12. Επιστρέψαμε και πάλι για να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, το οποίο και μόλις ξεκίνησε με τους αμπαλίες να προηγούνται με 15-12, να έχουν και την πρώτη επίθεση στη δεύτερη περίοδο. Πολυχρόνης κλείστηκε από 2. Χαμηλή πάσα για τον Θάνο, έγινε τελικά το κλείσιμο από τους πράσινους, οι οποίοι θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Στρέφει αμέρα των άσπρων, μάχες εκεί για το rebound, τελικά καθαρίζει ο Πολυχρόνης και αφήνει στον Θάνο γρήγορα, αλλά εκείνο ο Νικολής. Και πάλι τα λαϊκλάμα λοιπόν στην επίθεση. Ζόλης παίρνει το screen. Τώρα θα πάει μπάλα στον Νικολή. Έχει λίγο χώρο για να πλησιάσει. Δεν είναι και τόσο καλή η πάσα για τον Τσιγκουνάκη. Βρήκε με αυτή τη μακρινή πάσα τον Τσαμπαλή. Ο Κρητικός δεν είναι όμως κάτι καλό για τους Τσαμπαλίες. Σηκώνεται για 2 Γιαννούκας. Ας όχι και πάλι φιλοξενούμενοι. Σωτήρης Πάνος τώρα για τους Αμπαλίερς. Πολυχρόνης. Καλή άμυνα. Μπαλά στον Σωτήρη Θάνο, θα επιχειρήσει ένα μακρινό σουτ. Μπαλά στο σίδερο, μάζεψε όμως και πάλι ο Πολυχρόνης. Παραμένει στην επίθεση γηπεδούχη. Θάνος από κοντά. Με βρήκε Στεφάνη μπάλα, αλλά με τη δεύτερη ευκαιρία θα την αφήσει εντός καλαθιού. Το 17-12. Στο ποτό σου τριών πόντων. Πολύ χρόνο θα μαζέψει. Κατεβάζει και λάσεις ο ίδιος. Πήρε ο Τσαμπαλής. Τώρα η μπάλα στον Θάνο. Είδε την κίνηση του Μανώλη, του δώσε την μπάλα και βρήκε στόχο εκείνος για 2, είναι τελικά το σουτ. 19-12. Ξεφεύγουν τώρα στο συν 7 οι Αμπαλίες, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει σήμερα. Σιάρας. Τσόλης θέλει να βρει τον Νικολή, θα τα καταφέρει. Εκείνος όμως δεν καταφέρνει να φέρει τους δύο πόντους για τους Δαλάη Κλάμα. Τυφλή πάσα από τον Θάνο, έγινε το λάθος. Γιαννούκας σε μπροστά στον Τσιάρα, ο οποίος πάει μόνος στην προσπάθεια. Δεν θα μπει μέσα η μπαλά. Παραμένουν χωρίς πόντο στην δεύτερη περίοδο οι πράσινοι. Με σχεδόν 3 λεπτά να έχουν περάσει. Θα γίνει το κλείσιμο τώρα από τον Γιαννούκα, ο οποίος φεύγει στον εφηδιασμό και με το lay-up θα σκοράρει για το 19-14. Αλλαγές τώρα για τους Δαλάη Κλάμα. Μαλατσός, Σωτηράκης και Μασαλής πέρασαν και πάλι στο μάτς. Φανός. Πάσα του έφτασε στον Τσαμπαλή. Γίνει το λάθος στην συνέχεια από τους Αμπαλίες. Ευκαιρία εδώ να εκμεταλλευτούν τις συγκυρίες και τα λαϊκλάμα ώστε να μειώσουν. Τζόλης. Αλλά φτάνει έξω στον Μασαλή. Σουτ για 3 από τον Τζόλη, ευστοχή. 19-17. Κρητικός. Μανώλης, με συγχωρείτε. Βρήκε τον Θάνο. Μια προσποίηση από εκείνον. Μένει μπροστά του όμως. Ωραία και τον κλείνει ο Παλατσός και τον αναγκάζει και στα βήματα. Πάσα πέρασε για τον Παλατσό. Όμω
λάθος επιλογή στη συνέχεια. Μανώλης αφήνει στον Πολυχρόνη. Φεύγει μόνος του εκείνος στον ευνηδιασμό, δεν μπαίνει μέσα η μπάλα όμως. Για η άμυνα εδώ από τους πράσινους. Μασαλής, χειρή να βρει με μια μακρινή πάσα τον Σωτηράκη. Είναι ο λάθος εδώ από τους πράσινους. Γι' αυτό και φωνές από τον coach. Για αυτή την κακή επιλογή. Διακρίσα τον κριτικό, δεν βρίσκει στο χώμα. Καλή πάει κοντά, πολύ ωραία κίνηση για το 19. Έρχεται η ισοφάριση από τους φιλοξενούμενους. Φαουλ τώρα. Το έχει κάνει ο Θανός. Ο Σωτηράκης, με συγχωρείτε. Κριτικός. Τα δεξιά υποπίεση ήταν η προσπάθεια. Μπήκε ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ. Τον κριτικό. Για το 21-19 μπαίνουν και πάλι μπροστά οι Cavaliers. Ζόλης. Μασαλής στον Μπαλάτσο. Από κοντά εκείνος ένα ανάποδο lay-up, βγήκε η άμυνα. 4.53 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Αν θέλει να περάσει, έγινε το φάουλ από τον Τζολί. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Dalai Lama. Η άμυνα εδώ από τον Μασαλή. Και πέφτει πάνω του κατευθείαν ο αντιπάλος του Πολυχρόνης. Θα κάνει και το πρώτο μαδικό τώρα για τους Cavaliers. Τζόλης άφησε στον Μασαλή. Στο Σωτηράκι, με συγχωρείτε, κακό το σούτ όμως. Σπράκει το χειροκρότημα ωστόσο από τους συμπαίκτες του από τον πάγκο. Πολυχρόνης δίνει συνέχεια στο μάτς. Για δύο πέσει και πάνω του στην συνέχεια ο Τσιγκουνάκης. Θα του κάνει και το φάουλ, το οποίο θα τον στείλει στην γραμμή των βολών. Μπέισκετς και έτσι και άρα σε επιστρέφει στο μάτς για τους πράσινους. Ενώ ετοιμάζεται σιγά σιγά για το ζευγάρι βολών του ο Πολυχρόνης. Σε πρώτη βολή, περνάει να εκμεταλλευτεί. Παραμένει το 21-19. Πάει στη δεύτερη. 22-19. Παλατσός μπερδεύεται, θα χάσει τελικά. Κριτικός κατεβάζει για τους Cavaliers. Συγκρούεται και με τον Μπαλατσό, τον καταδαφίζει το έδαφος. Έχει γίνει έτσι το φάουλ. Φάουλ που είναι το τέταρτο τον Dalai Lama, το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. Απ' έξω θα γίνει η επαναφορά. Πολυχρόνης ψάχνει επιλογές, βρήκε τον κριτικό. Σωτήρης Θάνος εκτελεί για τρεις. Είναι εκεί ο Μανώλης για να γραπώ στο rebound. Κριτικό στη δεύτερη ευκαιρία, τον Cavaliers θα την εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι για το 24-19. 3,5 λεπτά πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Και οι γηπεδούχοι έχουν ξεφύγει στους 5 πόντους. Αστοχή η προσπάθεια του Τσιάρα. Μανώλης ζητάει ηρεμία. Μακρινή πάσα, πιεζόταν εκεί ο Τσαμπαλής. Έγινε το κέρδισμα τελικά.
Κιάρας, θα πάει μέχρι μέσα, δεν μπορεί να ευστοχίσει και μαζεύει ο Θάνος. Πολυχρόνης. Ωραία τρίπλα, θα περάσει και το κέντρο. Κριτικός, άφησε στον Τσαμπαλί. Πολυχρόνης, έχει 10 δευτερόλεπτα. Κριτικός, τελειώνει ο χρόνος για τους Αμπαλίες, άστοχο το τρίποντο. Σηκώνεται αστοχή ο Σωτηρακής, δεύτερη ευκαιρία για τους πράσινους. Θα την πάρει ο Μπέις, ούτε όμως τώρα θα βρουν καλά οι φιλοξενούμενοι. Κριτικός εκεί περάσει όποιον βρήκε μπροστά του, συνεχίζει του, φύγε ο Σιμπάλα την τελευταία στιγμή. Και η κατοχή είναι τελικά για τους Δαλάη Κλάμα, διαμαρτύρεται ο παίκτης των Αμπαλίες. Λέει πως την βρήκε ο Σωτηράκης, ωστόσο συνεχίζεται κανονικά το μάτς. Γυρίζει αστοχή ο Μπαλατσός. Πάνω τέσσερα αστοχής προσπάθησε από την πλευρά των Δαλάη Κλάμα. Θάνος κάνε την κίνηση, ο Τσαμπαλής πήρε και εκτέλεσε. 26-19. Το 19-19 έχουν κάνει ένα σερί 7-0 οι γηπεδούχοι. Σωτηράκι στον Μπαλατσό και εκείνο στον Τσιάρα. Πιέζεται. 10 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Τσιάρα ζητάει το screen, μπερδεύεται για λίγο, κερδίζει τελικά το φάουλ από τον Τσαμπαλή, ο οποίος πίεσε λίγο, με λίγο περισσότερο ζύλο από όσο θα έπρεπε. Δεύτερο ομαδικό για τους Αμπαλίες, 2-4 τα ομαδικά τώρα. Μασαλής. Εκτελεί για 3, δεν μπαίνει το καλάθι. Μπαλατσός δίνει τη μάχη του. Μπαλάνε και πάλι για τους πράσινους. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Μπαλατσό, ο Μασαλής είναι εκεί. Αλλά δεν του κάνει χάτη την μπάλα. 1-19 ακόμα για το φινάλι του δεύτερου δεκαλέπτου. Πολυχρόνης. Είναι στον κριτικό. Πάσα απέναντι. Τσαμπαλής θα το πάρει το σου, την μπάλα στο σίδερο όμως. Μπέις. Φεύγει στην άλλη πλευρά, πάει μόνο στο όλο το δρόμο. Και κερδίζει τελικά το φάουλ. Και είναι και βολές μάλιστα για τον παίχτη των Δαλάη Κλάμα. Ενώ έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Στην δράση έπειτα από την διακοπή για το time out με τον Μπέι να στοχεί στην πρώτη του βολή. Το σκορ στο 26-19 υπενθυμίζω, 56 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μπέι βάζει την δεύτερη, 1-2 για το 26-20. Και στο μάτς επιστρέφει ο Νικολής για τους πράσινους τώρα. Θάνος παίρνει για να οργανώσει αυτή την επίθεση των Αμπαλίες. Και είναι πάνω το Μασαλής. Μπέις τώρα μπροστά του. Ο Πολυχρόνης θα εκτελέσει τελικά, τα αποφάσισε, δεν το βάλε όμως. Μασαλής φεύγει στην άλλη πλευρά. Πάει μόνος του μέχρι το τέλος, κερδίζει το φάουλ. Και θα ανασχετούν οι παίκτες των Αμπαλίες, το φάουλ το έχει κάνει ο Νίκος Θάνος. Είναι το τέταρτο και για τους γηπεδούχους. Από τέσσερα έχουν οι δύο ομάδες. Κάθε φάουλ έτσι σε αυτό το τελευταίο μισό λεπτό θα είναι βολές και για τους δύο. Έξω η πρώτη βολή. Τώρα την δεύτερη θα τη χάσει και αυτή, 0-2 από τον Μασαλή. Δεν αλλάζει το 26-20, Κρήτη Μανώλης. Μετά το Πολυχρόνης θα γίνει το κλέψιμο όμως.
Τσιάρας θα νικήσει τον Θάνο για το 26-22. Είναι και ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των Αμπαλιέρς. 10 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους πράσινους. Μασαλής βρίσκει λίγο χώρο, φτάνει κοντά, δεν τελειώνει καλά. Πολυχρόνης έχει 3 δευτερόλεπτα. Θα εκτελέσει από το κέντρο. Θα λιώσει και η προσπάθεια, τελειώνει και έτσι το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ στο 26-22. Επιστροφή και πάλι εδώ στο Μαζαράκι. Του λένε έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Ο Τζαλάι Κλάμαρα είναι στην επίθεση, 26-22 υπερθυμίζω το σκορ. Στο σημείο 4 αυτή την στιγμή οι Αμπαλίερς, οι οποίοι θα κάνουν και το κλέψιμο. Αν αφήσει τον κριτικό. Πολυχρόνης. Πολύ ωραία πάσα για τον Θάνο. Κριτικός φτάνει κοντά, δεν θα μπει μπαλά στο καλάθι. Ακόμα μια ευκαιρία όμως για τους Αμπαλίερς. Θάνος αφήνει έξω, Τσιάρας είναι και όμως για να κόψει την πάσα. Λουκάς αφήνει στη γωνία, Τζόλης εκτελεί ανενόχλητος. Δεν παίρνει το καλάθι, Τσιάρας μαζεύει ξανά. Και πάλι Τζόλης. Με ένα σουτ για 3 πόντους, θα στοχωθεί και αυτό τον Γιαννούκα αυτή την φορά. Κριτικός. Να περάσει, τον παίζει καλή πάσα ο Νικολής. Μπαλαβρήκε στα πόδια του Μανώλη και κατέληξε εκτός στην συνέχεια. Γιάρας. Αλλά από τα χέρια του έπειτα από παρέμβαση του Πολυχρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Κατοχή παραμένει στους πράσινους. Ο Τζόλης. Νικολής είναι και να του δώσει το σκριν. Πέρασε ο Τζόλης, δίνει και ύψος στην μπάλα. Έχει κερδίσει το φαουλ του Πολυχρόνη. Διεκδίκησε να πετύχει και κάποιο καλάθι, ωστόσο θα βολευτεί με το ζευγάρι βολών τώρα. Ας έχει πρώτη βολή. Δεν αλλάζει το 26-22. Ετοιμάζεται σιγά σιγά να εκτελέσει και την δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή άτυχος στην δεύτερη, αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των πρασινών. Τζόλης για 3 τώρα. Όχι όμως, ούτε τώρα θα έρθουν οι πόντοι για τους Δαλάι Κλάμα. 26-22 παραμένει το σκορ, δεν έχουμε δει ακόμα καλά αυτή στην τρίτη περίοδο. Πιέζεται ο Πολυχρόνης, έχει μείνει μόνος στον Θάνος, δεν έχουμε καλή πάσα του. Σωτήρης Θάνος τώρα, θέλει να ξεμαρκαριστεί, θα πάρει ένα κάτσα πεταχτάρι εκεί. Τσιάρας, φεύγουν γρήγορα μπροστά οι πράσινοι. Πυρομπέις και εκτέλεσε, μπήκε και βγήκε η μπαλά. Κριτικός. Ο Λιχθρόνης τώρα έχει και τη βοήθεια του κριτικού δίπλα. Θα επιλέξει να πάει μόνος του και πολύ καλά κάνει. 28-22 τώρα. Τσιάρας θέλει να τα βάλει με όλους, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 28-24. Πάνος. Πάει κόντρα στον Μπέι, ο οποίος έμεινε και με υψωμένο χέρι. Ζητάει φαουλ ο Θάνος, δεν υπάρχει κάτι όμως. Τσιάρας, ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο τώρα οι πράσινοι. Τζόλης του δίνει και πάλι. Στέκεται εκείνος για 2, δεν σημαδεύει σωστά. Πολύ χρόνος μαζεύσε. Μένει πάνω του ο Τζόλης. Τον πιέζει ψηλά, αλλά στον κριτικό. Ανεβάζει ταχύτητα, δύσκολη εκτέλεση. Ο
Αντώνη, ο Μανώλης παραμένει στην επίθεση Αβαλιέρς. Πολυχρόνης θα εκτελέσει καθώς τελειώνει και ο χρόνος επίθεσης. Είναι άστοχο το σούτ όμως. Πάει μόνος του ο Τζόλης και ευστοχή. 28-26. Στο δίποντο πλέον πλησιάζουν οι φιλοξενούμενοι. Θάνος. Νίκος Θάνος τώρα θα αφήσει τον Σωτήρη. Σωτήρης με τον Μπέι μπροστά του θα πάρει την εκτέλεση από εκεί. Παρακατέληξε και εκτός αγωνιστικού χώρου στην συνέχεια. Ευκαιρία είτε να ισοφαρίσουν οι Δαλαϊ Κλάμα είτε ακόμα και να πάρουν και το προβάδισμα με ένα τρίποντο. Τζόλης γυρίζει μπάλα για να φτάσει στον Τσιάρα για να βάλει μπροστά την ομάδα του, δεν θα τα καταφέρει. Θάνος είναι εκεί και μαζεύει. Πολυχρόνης έχει όρθιο το βλέμμα του, αφήνει τώρα στον κριτικό. Ωραία, εκείνος βρήκε την πάσα για τον Νίκο Θάνο. Με ένα βηματάκι προς τα πίσω εκτέλεσε εκείνος, δεν το βάλε. Τζόλης. Πυρογιαννούκας, ωραία περιστροφή. Δεν θα μπει το καλάθι, κρίμα. Ήταν πολύ όμορφο. Πολυχρόνης, 5 για 15 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Το φαουλ έχει γίνει από τον Γιαννούκα. Αν ήταν καλά. Στην επαναφορά ο Μανώλης, λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Νίκος Θάνος βρέθηκε κάτω από την αντιπαλή ρακέτα, βρήκε την πάσα για τον Μανώλη στην συνέχεια, ο οποίος θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. Αρκετά άστοχες στο τρίτο δεκάλεπτο οι ομάδες. Τζόλης. Γιαννούκας θα το πάρει το σουτ, δεν μπαίνει. Μια στοχεία συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές. Γιαννούκας θα κάνει ακόμα ένα δικό του φαουλ στην συνέχεια επάνω στον κριτικό. Είναι το τέταρτο δικό του. Γι' αυτό και σηκώνεται αμέσως ο Μασαλής. Για να αποσυρθεί ο Γιαννούκας, δεν το έχει καταλάβει, τώρα θα πέρασει εκτός. Άσκη η μπάλα από τον κριτικό. Μπέις. Πίνει στη γωνία. Μασαλής ψάχνει συμπαίκτη. Μπέις έφτασε κοντά και άφησε την μπάλα στο καλάθι. 28 όλα. Πάνος πιέζεται. Βρήκε τον Σωτήρη. Θα πάει κόντρα στον Μασαλή. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι παρά την σύγκριση με τον αντιπαλό του. 30-28. Τζόλης απ' τα αριστερά. Δεν θα φέρει κάτι καλό για την ομάδα του. Μανώλης. Πυροθάνος. Πέρασε από τον Μπέι. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει κάποιος. Πρέπει να τον σταματήσουν. Είδα Λαϊ Κλάμα 32-28. Και πάλι ο Σωτήρης Θάνος δίνει τη λύση στους Αμπαλίερς. Και τους απομακρύνει στους 4 πόντους. Ξανά βγάζουν αντίδραση έπειτα από μια ισοφάριση οι Αμπαλίερς και έχουν ξανά και το προβάδισμα στα χέρια τους. Τζόλης θα εκτέλεσει για τρεις, αδύναμο το σιούτ, μαζεύει ο Μπέις, φύνει έξω. Σιάρα στην κορυφή αποφασίζει να εκτελέσει, τελικά δεν το βάζει όμως. 3 και 10 ακόμα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Κριτικός. Αυτή η πάσα δεν μπορούσαν όμως να κλέψουν οι πράσινοι. Μασαλής. Μπέις. Πάει με φόρα, θα βρεθεί στο έδαφος. Το φαουλ έχει γίνει από τον Πολυχρόνιο, ο οποίος διαμαρτύρεται. Είναι το πρώτο των Αμπαλίερς. Αλλαγή έχει δοθεί τελικά, δεν έχουμε time out.
Γιώργο! Στη γραμμή λοιπόν ο Μπέις. Μέσα η πρώτη. 32-29. Και έχει και μία ακόμα μπορεί να εκτελέσει ο παίκτης στον Αλάι Κλάμα. Μέσα και αυτή. 32-30. Πολυχρόνης. Με κοντά του Τσαμπαλής του δίνει. Πάνω του είναι ο Τζόλης για να τον πιέσει. Τσαμπαλής κρατάει στα 10 δευτερόλεπτα. Ωραία, βρήκε τον Θάνο, έχασε την μπάλα τα χέρια του εκείνος. Τζόλης τώρα για τους πράσινους. Μασαλής θέλει να γυρίσει. Πιέστηκε ο Μπαλατσός, πήρε και άφησε έξω. Με φόρα έρχεται ο Τσιάρας, χάνει όμως την μπάλα. Θα εκτελέσει για τρεις ο Μπέις. Παρόλο που ήταν μόνος του, δεν μπόρεσε να ευστοχίσει. Και στην συνέχεια έχουμε και τεχνική ποινή στον Θάνο, που διαμαρτύρεται για κάτι που συνέβη νωρίτερα. Σιγάμι. Ο Μπέις. 32-31. Στον πόντο πλησιάζουν τώρα πλέον οι Δαλάι Κλάμα. Η κατοχή είναι για τους Αβαλίες. 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Στέγεται ο Σωτήρης Θάνος, εκτελεί για 2, δεν μπαίνει το καλάθι. Ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα τώρα οι φιλοξενούμενοι. Τζόλης. Μασαλής παίρνει και το σκριν. Φτάσει μέχρι μέσα, θα πετύχει το καλάθι. Θα κερδίσει και το φάουλ. 32-33. Πολύ θα εκτελεστεί μετά το time out. Μασαλής είναι έτοιμος να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή του, ενώ οι Δαλάι Κλάμα έχουν πάρει το προβάδισμα. Προηγούνται τώρα 32-34 με τον ένα από του πρόσθεση το Μασαλής τώρα. 1-40 απομένει ακόμα στην τρίτη περίοδο. Η Δαϊνία είναι πλέον στα χέρια των πρασινών. Δέκα δευτερόλεπτα για την επίθεση των Αμπαλίες. Θάνος άφησε έξω. Πολυχρόνης έχει 5 δευτερόλεπτα, θα αποφασίσει να σηκωθεί ο ίδιος, θα το χάσει. Τζόλης. Χιάρας δίνει και πάλι στον Τζόλη, γυρίζει μπάλα στην περιφέρεια. Μαλατσός, κοστάρι, σηκώνεται, δεν μπαίνει όμως η μπάλα στο καλάθι. Στράτου το χειροκρότημα όμως από τον πάγκο του, καθώς εξελίχθηκε ωραία εδώ η επίθεση των φιλοξενούμενων. Ο Ριχόρνς περνάει. Φύγει τώρα στον κριτικό. Τσαμπαλής γυρίζει, ψάχνει επιλογές. Θάνος θέλει να πλησιάσει, κλείστηκε από 2. 5 δευτερόλεπτα. Έχει μπάλα μέσα από τα χέρια του Θάνου. Επίτα από την πάσα του έτερου Θάνου, του Σωτήρη. Και θα γίνει ακόμα ένα λάθος από την πλευρά των άσπρων. Και παράλληλα θα παραμείνει μπροστά στο σκόρ οι φιλοξενούμενοι. Άρα τα δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μασαλής θα σουτάρει. Έρχεται όμως η προσπάθειά του. Μισό λεπτό ακόμα στο ρολόι για την ολοκλήρωση της περίοδου. Κριτικός. Σε μια ατομική προσπάθεια θα καταλήξει σε καλάθι.
34-34. 15 δευτερόλεπτα όλα για τους Δαλάη Κλάμα. Δόλεις αργά-αργά. Πάμε, ξεκίνα, ξεκίνα. Στα 7 δευτερόλεπτα. Τώρα θα ξεκινήσει η επίθεση. Δόλεις παίρνει το σουτ, δεν σημαδεύει σωστά. Θα πετάξει και πίσω από το κέντρο πολυχρόνηση μπάλα. Λίγο έλειψε να μπει το καλά, αυτό θα μέτραγε κανονικά. Φινάλε ωστόσο στην τρίτη περίοδο, 34 όλα δείχνει ο φωτεινός πινάκας. Επιστρέφουμε σιγά σιγά και δύο πεντάδες στο παρκέ. Για να μπούμε και στο τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στο Μαζαράκι. 34-34 δείχνει τώρα ο φωτεινός πινάκας. Να δούμε τι μας επιφυλάσσουν αυτά τα τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης και αν θα είναι επίσης τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Για 3 από τον Θάνο δεν βρίσκει στόχο. Καταλήγει και εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν καταλαβαίνω σωστά. Οι αμπαλίες παραμένουν στην επίθεση. Έχει φύγει η μπάλα πίσω από την κερκίδα. Γι' αυτό μας δίνεται και μια ευκαιρία τώρα να δούμε τι έχουν κάνει στα προηγούμενα μάτσους οι δύο ομάδες. Οι Cavaliers αντιμετώπισαν τους Greek Freaks στην προηγούμενη αγωνιστική. Ιτήθηκαν με 75-57. Ενώ από την άλλη, οι Dallas Clamp προέρχονται από νίκη κόντρα στους Lycus με 70-64. Επίσης, οι δύο ομάδες είχαν δώσει και ένα μεταξύ τους μάτσους το πρώτο γύρο. 70-53 είχαν επικρατήσει οι Dallas Clamp σε εκείνη την αναμέτρηση. Συνεχιστεί το μάτς. Αυτή η πάσα πέρασε για τον Σωτήρη Θάνο. Μανώλης. Τσαμπαλής πήρε, εκτέλεσε από πλάι και το βάλε κιόλας στις 36-34. Ανακτούν το προβάδισμα τους γηπεδούχοι. Το θυμίζω νωρίτερα. Θα προηγηθεί με 32-34 η πράσινη. Τζόλις για τη νέα ισοφάριση στο μάτς, 36 όλα. Θάνος. Θάνος κρατάει, αφήνει τώρα στον κριτικό που θα εκτελέσει για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι. Μαζί στο Μασαλής. Τζόλις. Στέκεται για 2 με τη βοήθεια του Ταμπλό θα ευστοχίσει 36-38 μπροστά η Δαλάη Κλάμα. Και πάλι διαχείριος Τζούλι έρχεται η λύση στην επίθεση για τους πράσινους. Πάνος. Όχις έξω, κριτικός, θέλει να περάσει. Πάνος εκτελεί για 3 από τη γωνία. Με φόρα ο Μανώλης από τα χέρια του. Κατέληξε εκτός αγωνιστικού χώρου η μπάλα. Καστή πάσα για τον Μπαλατσό από κοντά, δεν θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία του. Κριτικός. Φτάνει μέχρι το τέλος του δρόμου, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 38 όλα. Ακόμα μια ισοπαλία από τις πόλες στο ματς σήμερα. Αρνούνται να παραδοθούν και οι δύο ομάδες. Τζόλις εκεί κατά μέτωπο, δεν μπορεί να σκοράρει. Μαζεύει όμως ο Μασαλής στο μακρινό rebound, θα πάρει και την εκτέλεση, είναι κακό όμως το τρίποντο. Κάνος 7-40 ακόμα για το τέλος. Κάνος φύνει στη γωνία. Πάσα του Μανώλη δεν περνάει καθώς παρενεύει ο Μασαλής. 10 λεπτά για την επίθεση των Cavaliers. Τσαμπαλής εκτελεί. Δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Τζόλις. Κατεβάζει ο παίκτης τον Δαλάη Κλάμα. Γίνονται κινήσεις, ο Μασαλής θα πάρει.
προσπαθεί να τους έχει χώρο ο Μπαλατσός, Μασαλής, δεν τελειώνει καλά τη φάση. Μανώλης, δεκάρι γύρω του, σε σετ παιχνίδι άσπρη, κριτικός, κόντρα στον ψηλότερο Μπαλατσό, δεν μπορεί να τον νικήσει και βγαίνει και η άμυνα επίσης από τους πράσινους. Τζόλης. Έχει ορθεί το βλέμμα ότι για να δει τις επιλογές του Μπαλατσός αλλάζει το μαρκάρισμα. Ο κριτικός θα κάνει το φάουλ που είναι το πρώτο που γίνεται στην τέταρτη περίοδο. Αλλά στέλνει επίσης στην γραμμή των βολών τον Μπαλατσό, ενώ είναι και το τέταρτο δικό του φάουλ. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικό στην συνέχεια. Έξω πρώτη βολή. Μπαλατσός βάζει τη δεύτερη. 38-39. Έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Έξι και 43. Δείχνει το ρολόι, τόσο απομένει ακόμα για το φινάλι της αναμέτρησης. 38-39 βρισκόμαστε τώρα, στο σύν είναι η Δαλάη Κλάμα. Μανώλης, πολύ καλή άμυνα από τον Μασαλή. Βρήκε και την πάσα για τον Τζόλι. Τζόλις, ο οποίος συνεχίζει μόνος του μέχρι το τέλος. Μασαλής δίνει τη μάχη του. Θα χάσει όμως, βάζει ο κριτικός. Ηρεμία του φωνάζουν οι συμπαίκτες του. Τώρα ρίχνει ταχύτητα και αφήνει στον Θάνο. Θάνος, ο οποίος κρατάει. Μόλις πάει κοντά να του δώσει το screen, πάει αντίθετα, ο Θάνος συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια του. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, κριτικός πατάει γερά, σηκώνεται για 3. Ζαμπαλής μάζεψε. Μπέρδεμα εδώ στη συγκεκριμένη φάση. Τελικά ολοκληρώθηκε η επίθεση των Αμπαλίες. Καλάθι και φάουλ. Ο Πολυχρόνης. Με συγχωρείτε. Ο Τσιάρας. Ο Μασαλής. Έκανα τρία λάθος ονόματα. Ο Μασαλής τελικά έχει πετύχει το καλάθι. 38-41 τώρα. Έχει και μια συμπληρωματική βολή να εκτελέσει ο παίκτης των Δαλάη Κλάμα. Με τον Τσιάρα να επιστρέψει στο μάτι για τους πράσινους. Μέσα και η βολή από τον Μασαλή, 38-42. Πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουν πάρει Δαλάη Κλάμα σήμερα στο σημερινό μάτς. Και των 4 πόντων, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Κριτικός από την πίεση του αντιπάλου του, αστόχησε, ενώ στην συνέχεια η μπάλα κατέληξε εκτός από τα χέρια του κριτικού, όπως λένε οι διαιτητές. Θα λέει και είναι τον Μπουρελάκο. Τελικά η μπάλα είναι για τους πράσινους, ενώ ο Τσαμπαλή θα περάσει εκτός για να πάρει την θέση του Πολυχρόνη στο μάτς. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο πεντάλεπτο. Τζόλις αφήνει στον Μασαλή. Αλλά κατέληξε στον Τσιάρα. Μασαλής, ένα περίεργο σούτ. Κριτικό τώρα. Σταματάει με φάουλο Τζόλις. Αυτό είναι το πρώτο των πράσινων στην τέταρτη περίοδο. Έχουμε μεταφορά της μπάλας και κατοχή είναι για τους Δαλάη Κλάμα. Hey,
space. Τσιάρας αφήνει τώρα στον Μασαλή. Κρατάει ο Μασαλής. Θα περάσει υπό πίεση, θα φτάσει κοντά base. Εκεί ήρθε με φόρα από πίσω για να μαζέψει το rebound. Τσιάρας αφήνει στον Τζόλι. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Σωτηράκης είναι μόνος του. Εκτελεί για 3. 38-45. Μεγάλο τρίποδο του Σωτηράκη που ξεμακραίνει πλέον στο σύν 7 τους φιλοξενούμενους. Θάνος πίνει έξω. Μανώλης θα δεχτεί το φάουλ από τον Σωτηράκη. Παραφορά από το πλάι τώρα για τους άσπρους. Θάνος. Έχει όρθιο το βλέμμα του, ψάχνει επιλογές για πάσα, συνεχίζει μόνος του. Φινεί στην αδύνατη πλευρά στον Μανώλη. Καλή άμυνα από τον Σωτηράκη, τον δυσκολεύει αρκετά. Και στην συνέχεια έχουμε και σφύριγμα για φάουλ από τον Τζόλι. Μανώλης επαναφέρει, πυροκριτικός, βγαίνει πίσω από τη γραμμή του τριπόντου για να εκτελέσει. Μανώλης προλαβαίνει. Έχουμε και σπρώξουμε από τον Σωτηράκη επίσης. Ναι, του Σωτηράκη, αυτός έχει κάνει το φάουλ. Επάνω στον Μανώλη, γι' αυτό και θα αποσυρθεί τώρα για να πάρει την θέση του Νικολής. Πάσα δεν φτάνει στον Θάνο. Είναι όλα αυτός εδώ από τους Αμπαλίες και προϋποθέσεις εφνιδιασμού για τους πράσινους, ο οποίος εφνιδιασμός θα φέρει και καλάθι για το 38-47 πλέον. Το 38-38. Έχουν ξεφύγει στο 38-47 με ένα σερί 0-9 οι φιλοξενούμενοι. Κρατάει ο Πολυχρόνης πάσα για τον κριτικό στα 5 δευτερόλεπτα. Εκείνος δεν θα μπορέσει να βρει το καλάθι με το lay-up. 2.50 ακόμα για το φινάλε. Τζόλις. Τσιάρας είναι στη γωνία. Εκτέλεση για 3. Δεν έρχεται το καλάθι όμως από τον Μασαλή. 20 ακόμα για το τέλος. Πολυχρόνης, να δούμε αν θα βγάλουν αντίδραση οι Αμπαλίες. Κόντρα σε δύο αντιπάλους φύγει ο κριτικός. Δεν μπόρεσε να βρει καλάθι. Μασαλής περνάει το κέντρο παρά την πίεση του Μανώλη. Τζολής. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς. Έχουμε και επιθετικό φάουλ επίσης τον Νικολή. Γιαννούκας παίρνει στο μάτι τώρα για τους πράσινους. Παίρνει την θέση του Μασαλή. Θάνος. 1.50 ακόμα για το τέλος. Το σκόρ υπενθυμίζω στο 38-47 υπέρ τον Αλάη Κλάμα. Πολυχρόνης κάνει τις τρίπλες μπροστά του Τσιάρας. Θάνος σε ένα πολύ μακρινό τρίποντο. Δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει όμως ο κριτικός. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Αμπαλίες για να πλησιάσουν. Αλλά θα χαθεί η ευκαιρία τους. Εφνιδιασμός τώρα για τους πράσινους. Ωραία, αλλάζουν την μπάλα δύο παίχτες. Αλλά ο Τσιάρας δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αυτοφυσίαγε. Προσπάθησε ο Γιαννούκας. Δεν μπορούσε όμως να συγκρατήσει την μπάλα εντός των γραμμών. Θάνος. Το σκρίνα τον Μανώλη και εκτελεί για 3 μέσα. 41-47.
Μπήκαμε και μόλις στο τελευταίο λεπτό. Τζόλις. Θα σταθεί για δύο και κάπου εδώ νομίζω πως το μάτς τελειώνει, 41-49. Ο Τζόλις πήρε από το χέρι την ομάδα του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Την ξεμακρύνει τώρα και στο σύνο 8, 40 δευτερόλεπτα ακόμα. Θάνος παίρνει το rebound, δεν έρχεται το καλάθι, βγαίνει και η άμυνα και κάπου εδώ σφιχτά γαλιάζουν την νίκη η Δαλάη Κλάμα, η οποία θα είναι η πέμπτη νίκη τους στην σεζόν, θα πάνε στο 5-7, ενώ από την άλλη αμπαλίες ούτε σήμερα θα μπορέσουν να πάρουν το ροζφύλλο αγώνα και θα πέσουν στο 0-12. Δυνατή πάσα αλλά και πολύ ψηλή από τον Μπέι και το κούμπο να ήταν εκείνο, δεν νομίζω ότι θα την έπαιρνε. 16 λοιπόν δευτερόλεπτα ακόμα για δικαστικού χαρακτήρα. Πολύ χρόνο θα πάρει την μπάλα, θα περάσει το κέντρο τώρα οι αμπαλίες. Θα κάνει επίθεση όπως μπορώ να καταλάβω. Θάνος αφήνει στον έτερο Θάνο. Μανώλης πήρε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, καλά έχει λήξει το μάτς και κάπως έτσι φτάνουμε στο φινάλε, 41-49, νίκη για τους Δαλάη Κλάμα. Μουσική.